Λοιπόν. Ξεκινάμε με μια νέα ενότητα για το μάθημα, τις λεγόμενες μη ακριβείς διαφορικές εξισώσεις. Οπότε, μέχρι στιγμής κάναμε κάποιες ασκήσεις πάνω σε διαφορικές εξισώσεις, οι οποίες ήταν ακριβείς ή όπως είπαμε πλήρεις. Okay. Επομένως, δείξαμε ότι αυτή η διαφορική εξίσωση μπορούσαμε να ελέγξουμε ότι είναι ολικό διαφορικό μια συνάρτηση φ. Άρα, δείχναμε σε πρώτη φάση την ύπαρξη αυτή τη συνάρτηση και σε δεύτερη φάση μπορούσαμε να δείξουμε πώς να βρίσκουμε αυτή τη συνάρτηση φ. Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα όταν δεν είναι αυτή η διαφορική εξίσωση σε αυτή την κατηγορία. Όταν λοιπόν δεν είναι ακριβής. Okay. Αυτό λοιπόν είναι το M, αυτό είναι το N. Okay. Πρώτα διαβάζουμε τη θεωρία όπως είπαμε στο βιβλίο, όποιο βιβλίο την χρησιμοποιείτε. Όταν λοιπόν αυτή η διαφορική εξίσωση ως έχει δεν είναι ακριβής, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια συνάρτηση M. Ωραία. Ψάχνουμε λοιπόν μια συνάρτηση M. Okay. Η οποία στη γενική περίπτωση μπορεί να είναι συνάρτηση του χ και του ψ. Okay. Κάτι το οποίο δεν έχουμε στην ύλη μας πώς να το βρούμε. Είτε μπορεί να είναι, να μην βάλω ίσον, μπορεί να είναι μια συνάρτηση του χ, είτε μόνο μια συνάρτηση του ψ. Τέτοια ώστε αν πολλαπλασιάσω τη διαφορική εξίσωση με αυτή τη συνάρτηση, η διαφορική να είναι πλέον ακριβής. Και όπως είναι, είπαμε, αν είναι ακριβής, ξέρουμε και πώς να τη λύνουμε. Ωραία. Αυτή λοιπόν η διαφορική εξίσωση που μας έχουν δώσει εδώ πέρα, για να δούμε, είναι ακριβής. Παίρνουμε την παράγωγα του M ως προς ψ και αυτή είναι 1 συν 2 ψ επί A στη χ. Ωραία. Και το ντεν δια ντε χ είναι ίσο, για να δούμε, 2 συν 3 φορές A στη χ επί ψ. Okay. Εδώ πέρα λοιπόν η διαφορική εξίσωση ξεκάθαρα δεν είναι πλήρης, okay, γιατί αυτά διαφέρουν μεταξύ τους. Okay. Επομένως δεν μπορώ να προχωρήσω να τη λύσω δείχνοντας ότι εφόσον είναι τολικό διαφορικό μια συνάρτηση φ, ψάχνω τη φ κτλ. Ωραία, άρα με τη μέθοδο που ξέρω δεν μπορώ να λυθεί. Υπάρχει όμως σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα μια συνάρτηση. Okay. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μια συνάρτηση η οποία συγκεκριμένα, όπως είπα, μπορεί να είναι γενικά μια συνάρτηση του χ και του ψ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια απλή συνάρτηση του ψ. Είναι ψ, ωραία, ταυτότητα ουσιαστικά, για την οποία αν πολλαπλασιάσω εδώ πέρα αυτή τη διαφορική εξίσωση με το ψ, λοιπόν, έρχομαι λοιπόν εδώ και πιάνω αυτή τη διαφορική εξίσωση, πολλαπλασιάζω με αυτόν τον όρο λοιπόν και έχουμε, για να δούμε, ψ τετράγωνο και ε στη χ ψι τρίτης και όλο αυτό είναι πεντεχή συν, για να δούμε, 2 φορές το χ ψι συν 3 φορές το έψιλον στη χ επί ψι τετράγωνο και όλο δε ψι ίσο με 0. Οκ. Okay. Παίρνουμε μια νέα διαφορική εξίσωση δηλαδή. Αυτό εδώ πέρα μπορώ να το ονομάσω m hat και αυτό εδώ πέρα να το ονομάσω n hat. Γενικά να θυμάστε, πολύ γενικό κανόνα βέβαια, όταν στι διαφορετικέ εξώσει και σε όλα τα μαθηματικά ξεκινάμε με ένα fixed συμβολισμό mini, όπω έχουμε εδώ, και παίρνουμε συνήθω ή μετασχηματισμού ή κάτι άλλο, και παίρνουμε πάλι μια διαφορική που ξέρετε έχει επί τη ουσία την ίδια δομή, αλλά δεν μπορώ να το ονομάσω και αυτά μη και νη. Οπότε μετά μπορέσατε να το ονομάσετε μη έναν ή ένα, όπω κάνουμε με τι παραμέτρου, έτσι μη δύο νη δύο, ή m hat νη hat, m tilde νη tilde, νη tilde εννοώ την περισπωμένη, έτσι tilde λέγεται στα αγγλικά. Καταλαβαίνετε, δηλαδή χρησιμοποιούμε συχνά έτσι ίδια σύμβολα, απλά κάπως πρέπει να τα διαφοροποιήσουμε από τα προηγούμενα. Παρένθεση αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η νέα διαφορική εξίσωση, για την οποία, για να δούμε, ισχύει ότι είναι πλήρης. Για να δούμε. Εδώ πέρα τώρα αν πάρω το dm hat προς dψ, θα πάρω το εξής. Παραγωγίζω προς ψ, λοιπόν, άρα έχω 2 ψ και 3 φορές το ψ τετράγωνο επί ε στη χ. Ωραία. Και αν παραγωγήσω εδώ πέρα, όχι το n, το n θέλω. Άρα αν παραγωγήσω το n hat δια χ, θα πάρουμε, για να δούμε, παραγωγήσω ως προς ψ, άρα θα έχω, ως προς χ, συγγνώμη, αλλά πρώτος όρος είναι 2 ψ, συν 3 φορές το a στη χ επί ψ τετράγωνο. Πάρα πολύ ωραία. Και βλέπετε ότι αυτό είναι ίδιο όντως με τον dm hat δια dψ. Επομένως, αυτή η διαφορική εξίσωση καινούρια είναι πλήρης. Ωραία. Σημαίνει δηλαδή ότι εδώ πέρα υπάρχει κάποια συνάρτηση φ, έτσι ώστε αυτή να γράφεται ως το ολικό διαφορικό αυτής εδώ πέρα της συνάρτησης.
Πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά δηλαδή για αυτή την συνάρτηση υφή, έτσι εφόσον είναι ακριβή διαφορική εξίσωση, ξέρουμε τις μερικές παραγόγουσες και μπορούμε να προχωρήσουμε να τη βρούμε ακριβώς όπως δείξαμε στα προηγούμενα βίντεο. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία με την οποία θα λύνουμε από εδώ και πέρα τις αξισώσεις τις διαφορικές, οι οποίες δεν είναι ακριβείς. Φυσικά έχουμε δείξει στη θεωρία και όποιο βιβλίο και αν ανοίξετε δείχνει πώς να βρίσκουμε αυτόν τον όρο. Αυτή η συνάρτηση λοιπόν εδώ πέρα καλείται ολοκληρωτικός παράγοντας. Πολλαπλασιάζουμε λοιπόν τη διαφορική και από εκεί που δεν είναι ακριβής γίνεται ακριβής. Okay. Στη γενική περίπτωση είναι δύσκολο να βρεθεί. Καταλαβαίνετε, όπως είπα στο μάθημα, είναι πολύ δύσκολο να λύσουμε μια οποιαδήποτε διαφορική. Γι' αυτό το λόγο τις βάζουμε σε καλούπια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν στην ύλη εδώ πέρα θα δείξουμε τις δύο περιπτώσεις όπου η συνάρτηση αυτή, ο ολοκληρωτικός παράγοντας, είναι είτε καθαρή συνάρτηση του Χ, είτε καθαρή συνάρτηση του Ψ. Okay. Και θα κάνουμε δύο-τρεις ασκήσεις και θα τις δείξουμε. Αυτά λοιπόν για αυτό το σύντομο εισαγωγικό βίντεο και στο επόμενο θα ξεκινήσουμε με ασκήσεις. Αλλά είπαμε πρώτα διαβάζετε τη θεωρία.